Φύση πολυμήχανη, επουράνια, σεβαστή μητέρα, αθάνατη, πανάρχαια αγνή θεά. Τα πάντα είσαι εσύ, πατέρας και μάνα, η ανάσα της γης. Καθώς κατηφορίζεις από τα όρη του Θεού, σε στενοπούς κυλάς. Χήμαρος γίνεσαι, ψήθυρος, βουβός, νάμα. Συ επίησες πάντα τα ωραία της γης, θέρος και αίαρ, συ έπλασες αυτά. Ένας από τους ωραιότερους τόπους της Ελλάδας αποτελεί ο ορεινός όμπος της Ευρυτανίας. Ένας τόπος θεϊκός, ουράνιος. Εδώ η γη πολυσέβαστη κυοφορεί πολύμορφο καρπό με πολλά άνθη και γλυκούς χυμούς. Στα γλυκόπνοα λιβάδια του κορμιού της ρέουν οι αιαρινές μορφές των εποχών, γεμίζοντας τη φύση με τους βλαστούς της ζωής. Εικόνα του Θεού το Καρπενήσι, ζωγραφιά της φύσης, άρμα οφθαλμών. Πλατάνια μεγαλοκαιρίτικα τριγύρω υψώνουνε το γαλήνιο κορμί τους. Ο αγέρας που φυσά από τα ψηλά φέρνει στο νου την άνοιξη. Τρυφερή στιγμή λαϊκού ζωγράφου οι Κορισχάδες, το όμορφο γραφικό χωριό με το ιστορικό πετρόχτη στο σχολείο. Εδώ συνεδρίαζε και έπαιρνε αποφάσεις η κυβέρνηση του βουνού στα χρόνια της κατοχής. Ο βουνίσιος αέρας υποκλίνεται, παίρνει τον ήχο της σιωπής και τον σκορπίζει στις ελατοσκέπαστες κορφές, εκεί όπου το χιονόβροχο μουσκεύει το ιερό κορμί της θύμησης. Η εξώπορτα αυτού του σπιτιού δεν άντεξε. Έτσι βρήκαν την ευκαιρία να περάσουν τα κακά πνεύματα. Είδαν ότι και η στέγη είχε πετάξει και άπρακτα βγήκαν από την πίσω πόρτα. Οι άνθρωποι στις Κορισχάδες συνεχίζουν να φροντίζουν και να διατηρούν τα εξαίρετα πετρόχτιστα σπίτια τους, γνήσιες παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Νερά καθάρια αναβλίζουν κάτω από τις φτερούγες της Χελιδόνας, μεταφέροντας την ανάσα του βουνού στο καθαρό πρόσωπο του τοπίου. Οι χειμώνες βαρύς και ορφανοί στο παλιό μικρό χωριό, που σαν πατημασιά θανάτου αιωρείται στον γκρεμό, σαν ξεστράτισμα σε δασωμένο μονοπάτι. Ελατοσκεπασμένα τα χωριά της ποταμιάς, με τα κρυστάλλινα νερά, τον καθαρό αέρα και την βουνίσια ομορφιά. Ανεμοκυλάνε στο παγωμένο ρέμα του Καρπενισιώτη. Δρασκελίζουν τις βουνοκορφές σαν τις σαΐτες του χιονόβροχου, ακολουθώντας απειξίδωτη πορεία μέσα στα έλατα. Ο έρωτας των αφρών και του ονείρου, με ξέπλεκα τα χάδια των μαλλιών του, γέρνει πανί ακολουθώντας την αμεριμνησιά των κυματισμών. Διαβαίνοντας τα σκιαρά περάσματα,
αναδύει ήχο νοσταλγικό από τον βυθό της μουσικής, θοπεύοντας ερωτικά τον μουσκεμένο βράχο της ξενιασιάς. Στο μουσείο της Δομνίστας ο Κυρθανάσης αναπολύει νοσταλγικά το παρελθόν και συνομιλεί με τις ιερές μνήμες. Κάποτε όλα αυτά ήταν στοιχεία της καθημερινής του ζωής. Τώρα τον κοιτάζουν σιωπηλά και με παράπονο. Αλλάζουν τα χρόνια. Να και η πρώτη του μεσεντές, όπως λέει χαριτολογώντας ο ίδιος, τη Σαρμανίτσα που τον έβαζε η μητέρα του καθώς τον μετέφερε στο Μεσολόγγι. Δύσκολα χρόνια τα πέτρινα. Τα πρώτα γράμματα στο πρώτο θρανείο. Άντεξε το καλό ξύλο και μπορεί ακόμα να σηκώσει τον Κυρθανάση τον Αμερικάνο. Ο Κυρθανάσης έφυγε στην Αμερική, έκανε παιδιά, έκανε χρήματα, όμως δεν ξέχασε την Δομνίστα των παιδικών του χρόνων. Ακολουθώντας την καθαρότητα των νερών του Κρικελοπόταμου, το πνεύμα της αναζήτησης στεριεύει. Τα μάτια λάμπουν στη θέα του μεγαλόπνου τοπίου. Ο άνθρωπος γιγαντώνεται στα άδυτα του φαραγγιού και η σκέψη γεμίζει με συναισθήματα θαυμασμού για αυτό που περιμένει. Πάμπλουτη η φύση προσφέρεται απλόχερα στη διαρκώς ρέουσα κοσμογονία του υγρού τοπίου. Χώρος καταιγιστικής συναλλαγής εικόνων σπάνιας ομορφιάς. Ένα από τα ομορφότερα μνημεία της φύσης είναι το πάντα βρέχει. Εδώ είναι το πέρασμα της βροχής και του αγέρα. Νερά καθάρια και γλυκά, νερά χαριτωμένα, χύνονται μες στην άβυσσο και μοσχοβολισμένοι και παίρνουν το μόσχο της και αφήνουν τη δροσιά τους. Κι όλα στον ήλιο δείχνοντας τα πλούτια της πηγής τους, τρέχουν εδώ, τρέχουν εκεί και κάνουν σαν αηδόνια. Έτσι αναβρίζει και η ζωή σε γη, σ' ουρανό, σε κύμα. Περνώντας τα χρόνια, έχουμε δέσει, έχουμε στοιχειώσει και το τοπίο δεν λέει να χορτάσει. Απαιτητικό και αδυσαλαίο, έρχεται από μακριά, κυλάει στο αίμα μας, μας αναστατώνει και ό,τι λέμε ελευθερωθήκαμε, μες στα υπόγεια ρεύματά του μας έχει παρασύρει. Κι άλλον τόπο από την Ελλάδα, ούτε να τον σκεφτούμε.